Λάκι μου, καλημέρα. Καλημέρα, Λάκι. Με ξύπνησε και δεν ήσουν εδώ. Πού πήγες? Πού πήγες και σε φώναξε και ήρθες. Άρα ξέρεις να ακούς το όνομά σου. Μπράβο, Λάκι μου. Μπράβο, αγάπη μου. Ξέρεις και ακούς το όνομά σου. Ξάπλωσε να σε χαϊδέψω, μωρό μου. Ξάπλωσε. Ξάπλωσε, βάλε τις ποδάρες σου. Έχεις κάτι μεγάλες ποδάρες. Ας σε δούμε τι ωραίος που είσαι που μακρύνες. Μωρό μου, ξέρεις τι μου έγραφε μια φίλη χθες? Ότι θα μας λείψεις ένα μήνα που θα είσαι στην εκπαίδευση. Θα μας λείψει το πρωινό ξύπνημα, αλλά θα έρχομαι να σε βγάζω βίντεο που εκπαιδεύεσαι, ναι. Ναι, λακούλη μου. Ναι, όμορφο αγόρι, καλό. Αμορφούλη, αμορφούλη, είμαστε μόνοι μας, έφυγαν όλοι. Τι ωραία. Μα τι ωραία μουσούδα που έχεις. Τι ωραία ρουθουνάκια που έχεις. Τι ωραία γλώσσα που έχεις, Λάκη. Λάκη μου, είσαι πολύ όμορφος. Ναι, μωρό μου, είσαι ένα όμορφο σκυλάκι. Σε ενοχλεί αυτό το κολάρο σου. Το βάλεις. Ω, το κολάρο σου. Να βγάλουμε λίγο το κολάρο, ρε, αφού δεν θα βγεις έξω σήμερα. Κάνει και εμβόλιο, Λάκη, χθες. Ναι. Και νομίζω ότι έχει φάει και το χάπι του για τα παράσιτα. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη αν το έχει φάει τελικά. Ναι, σου βγάζω το κολάρο, παιδί μου, σε απελευθερώνω. Δεν είμαι σίγουρη ότι το έχει φάει τελικά. Δεν είμαι σίγουρη. Γιατί ήσουν έτσι λίγο διστακτικός να το φας. Να το μασουλήσεις. Το χάπι για τα παράσιτα που έφερε η Κυριακή από το κτηνίατρο. Και επίσης πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ήσουν ένας άνθρωπος λιγάκι, λιγάκι αντιδραστικός για να μπεις με την Κυριακή στο αυτοκίνητο. Ναι, ήσουν λιγάκι αντιδραστικός. Τι να κάνεις κάνω της Κυριακής. Έκανες αταξίες στο αυτοκίνητο της, μου είπε. Ναι, έκανες αταξίες. Τι να κάνουμε, Λάκη μου. Είσαι ανεκπαίδευτος, μωρό μου. Πας κάτω από το κρεβάτι πάλι. Πας κάτω από το κρεβάτι. Σιγά σιγά χάνεσαι. Πού πήγε το σκυλάκι μου εμένα? Πού είναι το σκυλάκι μου εμένα? Πού είναι το σκυλάκι μου εμένα? Ναι. Και τη είπε και ο κτηνίατρος, το πήρες απόφαση. Ότι η μαμά του είναι η Θέκλα. Ναι. Γιατί του είπε Κυριακή, ξέρεις. Ήταν άταχτος, γι' αυτό αργήσαμε να έρθουμε. Λέει, το πήρες απόφαση ότι δεν είσαι εσύ η μαμά του. Το μωρό ξέρει ποιο τον ταΐζει, ποιο τον ποτίζει, ναι, ποιο του κάνει χαδάκια σε τακτική βάση. Αλλά και η Κυριακή σε αγαπάει με το δικό τη τρόπο, ναι. Ελάκι, εφικά βάζει το κρεβάτι σου να δούμε. Βγαίνει το κρεβάτι σου ολόκληρο. Βγαίνει το κρεβάτι σου, παιδί μου. Εγώ θέλω να βλέπω όλο το σκυλάκι μου. Τώρα βλέπω το 1 τρίτο, τα 2 τρίτα. Έμαθε τα νέα, Λάκι. Λάκι, έμαθε τα νέα. Τελειώνει το lockdown από τη Δευτέρα το αυστηρό και εμείς που έχουμε corona pass θα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ξέρεις τι είναι το corona pass? Ή να έχεις κάνει τουλάχιστον το ένα εμβόλιο και να έχουν περάσει 3 εβδομάδες. Αυτό ισχύει για μας. Σε λίγο θα χάσεις τον dog pass σου εσύ αν συνεχίσεις έτσι. Όχι, 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 ναι, τη Δευτέρα, τη Δευτέρα θα σταματήσουν οι αυστηρότητες. Τη Δευτέρα. Άντε, πάμε να σου βάλω φαγητό. Πάμε, πάμε. Το μωρό κατάφερε να καθίσει και να κουνήσει και την ουρίτσα του. Μα τι ωραία που κουνάς την ουρίτσα σου και τι όμορφος που είσαι. Μ' αρέσεις πολύ όταν κουνάς την ουρίτσα σου που είσαι χαρούμενος. Ναι, ομορφούλη. Πάμε να βάλουμε Αγάπη μου, τα καλά τα σκυλάκια κάθονται έξω από την πόρτα του μπάνιου και περιμένουν τη μαμά. Είσαι πάρα πολύ καλό σκυλάκι. Είσαι πολύ καλό. Μπράβο, Λάκι. Ακούς τις καμπανούλες από τα κατσικάκια, έλα να δεις. Περνάνε τα κατσικάκια απ' έξω. Έλα να δεις. Ακούς τα κατσικάκια. Κάθεσαι εκεί και τα ακούς. Αχα. Είναι κατσικάκια. Ναι, είναι τα κατσικάκια της κυρίας Ανδρούλας που περνάνε, αλλά δεν μπορούμε να τα δούμε γιατί έχει περιτύχισμα. Τα ακούμε όμως τα κατσικάκια. Ναι, περνάνε τα κατσικάκια. Ναι.